τραγωδία στο χωριό Ζωοφόρη του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Αυτό είναι το σημείο που ο 71χρονος, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες με το τράκτερ, καταπλακώθηκε από τείχο αποθήκης, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα. Αυτό το στάβλο ήταν παλιότερα, ναι. Με το σεισμό είχε ανοίξει ο τείχος, πήγε να περάσει ο άνθρωπος και έπεσε ο τείχος τον πλάκωσε. Με όλο το χωριό συγκλονιστή ήταν ατύχη, είμαστε και κουμπάρες, τέχνη. Περνούσε το τρακτέρι και ήταν το κλίμα στον τείχο, με το σεισμό ήταν χαλασμένος ο τείχος και τον πλάκωσε ο τείχος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κακό συνέβη όταν το τράκτερ παρέστηκε κλίμα, το οποίο είχε απλωθεί σε μεσογκρεμισμένη από το σεισμό αποθήκη, με συνέπεια τμήμα τυχείου να τραυματίσει θανάσιμα στο κεφάλι τον ηλικιωμένο. Στο βράδυ πήγαινε με το τρακτέρι να παγωργώσει κάτι και πέρασε από ένα παλιό στάβλο. Ήταν άγριο κλίμα, κρατούσε το στάβλο. Εν τω μεταξύ από το σεισμό αυτό είχε ρογμές, ξέρω εγώ. Και όπως πάτε στο τρακτέρι, πήγαν οι μπλόκοι και πλακώσαμε. Το αμπέλι. Είχε ανοίξει από τον πάτο παρακλάδια τα κλίματα από χαμηλά, από το ρίζωμα. Και πιάσαν το ντουβάρι. Αυτό λοιπόν, περνώντας το τραχτέρι, με το σεισμό, ήταν τιμόροπο φαίνεται να πέσει το ντουβάρι. Από το πρέτσι και πάνω, δηλαδή από το ένα μέτρο και πάνω, χάλασε. Όπως επάτησε, λέει το τραχτέρι, λένε, όπως επάτησε τα κλίματα το τραχτέρι, πήρε το ντουβάρι μαζί του και το έσπασε, λέει, τον αυσιανά. Κάτοικοι έχουν συγκλονιστεί από το τραγικό περιστατικό, ενώ τραγική ηρωνία είναι το γεγονός ότι και η σύζυγός του καταπλακώθηκε το ίδιο τρακτέρ πριν από μερικά χρόνια. Εν τω μεταξύ είχε πριν από χρόνια και η γυναίκα του δυστυχώς με τον ίδιο τώρα από το τρακτέρ έπεσε και σκοτώθηκε. Αυτή δηλαδή δεν πέθανε αμέσως, πήγανε στο χειρουργείο και έμεινε στο χειρουργείο και μόνος του προσπαθούσε εκεί ο άνθρωπος. Και τα παιδιά του, τα εγγόνια του, μια χαρά ήταν και δεν το περιμέναμε. Ήταν βέβαια ρυψοκίνδυνος, έτσι ανέβαινε σε δέτες και λοιπά, αλλά εκεί που έγινε τώρα ήταν στο φτακάθαρο που λέμε, δηλαδή δεν το περίμενε κανείς. Εγώ το είδα, αλλά είναι δυνατόν. Με το ίδιο τραχτέρι η γυναίκα του πριν μερικά χρόνια. Πριν 6 χρόνια. Ναι, ναι, καθόταν στο φτερό απάνω. Ναι. Λοιπόν, και όπως πηγαίνανε, αυτός έστρεψε απότομα, ναι. Και αυτή κρατούσε ένα μπαγουρίνο. Και είχα στην ισορροπία και έπεσε πάνω από το τραχτέρι. Χτύπησε το κεφάλι, πήγα στο νοσοκομείο και αυτή τότε πήγε και αυτή η καρδιά. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα. Κάτοικος περιοχής αντίκρισε το μακάβριο θέαμα και κάλεσε για βοήθεια. Όμως ήταν ήδη αργά.